Βεβαίως, το θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ δεν είναι άλλο από τη σύσκεψη κορυφής. Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί αυτή την ώρα είναι στην Βουλή. Και είναι στη Βουλή στο φόντο της διαφωνίας που είχαμε το μεσημέρι ανάμεσα στην Τρόικα, την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση, ο οποίος παρίσταται και στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μοιάζει αυτή την ώρα να είναι δραματική, μοιάζει να έχει φτάσει στο όριο, ο κόμπος στο χτένι. Να δούμε πώς ξεπερνιέται, αν ξεπερνιέται, πόσο είναι δραματική ή πόσο είναι δραματοποιημένη. Θα πάμε στη Βουλή. Βρίσκονται εκεί, παρακολουθώντας τη σύσκεψη, ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Κλείνουν πια 2 ώρες, Γιάννη, γιατί εσύ θα ξεκινήσει από ό,τι καταλαβαίνω, η πολιτική αρχηγή. Έχουμε κάποια αίσθηση, υπάρχει κάποια πληροφόρηση? Λοιπόν, έκλεισαν 2 ώρες οι πολιτικοί αρχηγοί στην συνάντηση που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα. Αυτό που μάθαμε μόλις πριν από λίγο είναι ότι ενημερώνονται αυτή τη στιγμή από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση. Μέσα στην σύσκεψη όλη αυτή την ώρα βρίσκονταν ο κύριος Τουρνάρας με τον κύριο Σταϊκούρα. Ο κύριος Βρούτσης είχε μπει στην αρχή, είχε κάνει μια πρώτη ενημέρωση και τώρα τον ξανακάλεσαν για εκ νέου για να ξαναενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Προφανώς και την εμπλοκή που έχει προηγηθεί ανάμεσα στον κύριο Βρούτση και την Τρόικα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο συζητιέται. Άλλωστε, τα εργασιακά, οι απολύσεις είναι κάτι που αποτελεί αγκάθι. Γνωρίζουμε το γεγονός ότι... Γιάννη, επειδή να πάμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή, τούτη την ώρα θα μας τα πει και ο Γιώργος Αυτιάς και ο Τίμος ο Παπαδόπουλος σε λίγο. Επειδή όλα αυτά που συζητώνται και μας κάνουν να εκπλητώμεθα και να αγανακτούμε, είναι ψηφισμένα. Δηλαδή, τα έχουμε αποδεχτεί ως χώρα. Αλλά τώρα πάλι πρέπει λίγο αυτά να τα ξαναδούμε, να τα συζητήσουμε. Ναι, από την άλλη, ή να πιεστούμε για να υποκύψουμε πιεζόμενοι, ενδόξως να πέσουμε. Ναι, από την άλλη, αυτό το οποίο προσπαθούν όλο αυτό το καιρό είναι να υπάρχει μια συμφωνία με την Τρόικα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό παραμένει να είναι στον αέρα, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι της συμφωνίας, είτε αυτό λέγεται εργασιακά, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί και στα οποία παρατηρείται εμπλοκή. Ολοκληρώθηκε πριν από 1 λεπτό ακριβώς. Αποχώρησε ο Πρωθυπουργός και μας είπε εδώ ότι μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου για να συνεχίσει. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι πρόκειται πραγματικά για την πιο δραματική σύσκεψη από τότε που υπάρχει η κυβέρνηση αυτή της συνεργασίας. Θα γίνουν δηλώσεις από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη, μου λένε τώρα. Έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Κουβέλη, Μαρία. Να πάμε να τον ακούσουμε. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα συνεχίζονται. Η Τρόικα δυστυχώς προβάλλει αξιώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με όλα εκείνα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα σε σχέση με τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να υπάρξουν οι διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλά δεν είναι διαρθρωτική αλλαγή το να αξιώνει η Τρόικα να ισοπεδωθούν τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι διαρθρωτική αλλαγή να θέλει τον διαμελισμό των εργασιακών δικαιωμάτων και όσα έχουν παραμείνει. Η Δημοκρατική Αριστερά κατηγορηματικά αποκρούει σε κάθε περίπτωση και δεν θα ψηφίσει τα οποιαδήποτε μέτρα έχουν σχέση με αυτά τα οποία αξιώνει η Τρόικα σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα. Πάμε τώρα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο. Είναι ουσιαστικά ναι, την αμέτρα. Ναι, καλησπέρα. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο σκληρός πυρήνας κρατών και άλλων παραγόντων που διοικεί την Ευρωζώνη παίζει δυστυχώς με τη φωτιά. Με τη φωτιά και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη συνολικά. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή να παρουσιάσει πολιτικά το πραγματικό εθνικό και κοινωνικό ζήτημα της Ελλάδας. Να αναδείξει τους κινδύνους που ελοχεύουν. Η καθυστέρηση των συζητήσεων με την Τρόικα, η οποία είναι προφανώς σκόπιμη από την δική τους πλευρά, δεν ωφελεί την Ελλάδα ούτε την Ευρωζώνη. Πρέπει οι συζητήσεις να κλείσουν. Όχι όμως όπως και όσο. Εγώ σας λέω
Όχι την περίπτωση που θα φύγουμε από το ευρώ επειδή το θέλει η ίδια κοινωνία, ο ίδιος ο λαός. Μπορεί να φύγουμε από το ευρώ. Μπορεί να φύγουμε από το ευρώ γιατί η ευρωζώνη μπορεί να διαλυθεί. Μπορεί να φύγουμε από το ευρώ γιατί δεν πιάνουμε τους στόχους μας. Μπορεί να φύγουμε από το ευρώ γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα τοκοχωρεολίσια. Μπορεί να φύγουμε από το ευρώ διότι δεν μπορούν να μας δώσουν επιμήκυνση και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είναι μια σειρά λόγοι που και να μην θέλουμε. Υπάρχει δυνατότητα να μην φύγουμε από το ευρώ. Και η Ελλάδα. Και είναι ντροπή, θα έλεγα. Είναι ντροπή. Είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει κάνει μία μελέτη, κανένα Ινστιτούτο μεγάλο, καμία τράπεζα, καμία κυβέρνηση, κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα για το τι θα γίνει να φύγουμε από το ευρώ. Είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το τι έχουν κάνει οι άλλοι και όχι εμείς, είναι σαν να έχεις, ας πούμε, μια οικογένεια μεγάλη, όπου κάποιος έχει αρπάξει πνευμονία και παίρνουν αντιβίωση όλοι οι υπόλοιποι. Καλά κάνουν και παίρνουν αντιβίωση. Και ετοιμάζονται γιατί μπορεί να έχει κολλήσει κανείς. Αλλά δεν θα δίνεις αυτόν που έχει πάθει την πνευμονία. Πιο επιθετικός αναμένεται να είναι ο Μπαράκ Ομπάμα στο αποψινό δεύτερο debate με τον Μιτ Ρόμνεϊ, επιχειρώντας να αναστρέψει την κακή του εικόνα στο πρώτο. Τις ερωτήσεις, μάλιστα, σήμερα θα θέσει το κοινό και όχι ο συντονιστής δημοσιογράφος. I think he's going to be aggressive in making the case for his view of where we should go as a country. I think he's going to have to compensate for a poor first debate, and I think that'll be consistent with what they've been doing this whole campaign. Τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν Ομπάμα και Ρόμνεϊ να δίνουν μάχη στήθος με στήθος για τον Λευκό Οίκο, με τον νυν πρόεδρο πάντως να προηγείται ως και 5 μονάδες σε τουλάχιστον 8 πολιτείες κλειδιά, μεταξύ αυτών το Οχάιο και η Βιρτζίνια. Σε πανεθνικό επίπεδο, δημοσκόπηση του ABC και της Washington Post φέρει τον Ομπάμα να είναι μπροστά με 49-46%, ενώ άλλη δημοσκόπηση για το CNN δίνει ισχνό προβάδισμα μόλις μίας μονάδας στον Ρόμνεϊ, 48-47%. Εν τω μεταξύ, η Χίλαρη Κλίντον ανέλαβε την ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα της Βεγγάζης στη Λιβύη, όπου σκοτώθηκε ο Αμερικανός πρεσβευτής. Επιχειρεί έτσι να προστατεύσει τον πρόεδρο από τις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών που έθεσαν θέμα ασφάλειας. Αν δεν είναι έγκλημα, είναι έσχος. Όπως εισβάλλει η ομάδα αστυνομικών στο εντευκτήριο συναγωγή στη Νέα Υόρκη, ο άστεγος Εχούντα Λεβί τρομάζει. Πώς να ειρωνευτεί στη διάθεση του αστυνομικού να παραστήσει τον Ρόκι Μπαλμπόα, όταν το όργιο της βίας και της κακοποίησης με θύμα τον ξυπόλυτο φιλοξενούμενο του οίκου Λατρείας ξεπερνά τα συνήθη όσα βία αποκαλύπτουν τακτικά οι κάμερες κλειστού κυκλώματος κτηρίων. Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον Αλεβί στον καναπέ του δωματίου. Σύσσωμη η ομάδα τον ξυλοκοπεί. Γροθιές, κλωτσιές, χτυπήματα στο πρόσωπο, μαλλιοτράβηγμα. Η βία είχε κέφια. Τόσα που κανένα από τα όργανα της τάξης δεν αναρωτήθηκε αν ο άνδρας ήταν κακοποιός ή έρμεο του πεζοδρομίου. Και στο κατόπιν έρχονται και ενισχύσεις. Γιουρούς υπολών εναντίον ενός και αποσβολωμένου. Και όμως ο άνθρωπος αυτός κατηγορείται για αντίσταση κατά της αρχής, επίθεση κατά των οργάνων της τάξης και ενδέχεται να φυλακιστεί για τα δικήματα αυτά ακόμα και για 5 χρόνια. Οι εικόνες έφτασαν στα χέρια τοπικού τηλεοπτικού δικτύου και προκάλεσαν σοκ στην εβραϊκή κοινότητα. Ο Ραβίνος ζήτησε την αποπομπή των αστυνομικών από το σώμα και διαβεβαίωσε ότι ο άστιγος Αλεβί με την άδεια της συναγωγής φιλοξενεί το στεντευκτήριο μέχρι να του χαμογελάσει η ζωή. Τα εύσημα στη Χρυσή Αυγή δίνει η ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Ανακοινώνει μάλιστα τα εγγένεια γραφείων των Χρυσαυγητών στη Νέα Υόρκη. Συγκεκριμένα γράφει: Το υπερεθνικιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή άνοιξε νέο γραφείο στη Νέα Υόρκη για να πλησιάσει τη διασπορά. Παράρτημα του πολιτικού κόμματος λειτουργεί ήδη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της Ku Klux Klan εμφανίζεται κείμενο που, όπως υποστηρίζουν, ανέβασε η αμερικανική επίσημη σελίδα της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα που στηρίζει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Το κόμμα σκοπεύει να αναστρέψει δεκαετίες ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, η οποία έφερε εγκληματικότητα, ανεργία, ασθένειες και πιθανότατα τρομοκρατία στις άλλοτε φιλήσυχες πόλεις της Ελλάδας. Οργισμένη και άμεση αντίδραση των Ελλήνων Ομογενών, που πριν μία εβδομάδα διαδήλωσαν κατά της Χρυσής Αυγής στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχουν γραφεία της Χρυσής Αυγής εδώ και δεν θα γίνουν ποτέ, λένε, ενώ ταυτίζουν την Ku Klux Klan με τη Χρυσή Αυγή.